Καλησπέρα, Αντώνη, τι κάνεις? Αντώνη! Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Τι να κάνουμε, εκπομπή, φίλε, εδώ πέρα καθόμαστε με τον Γιαννούλη, περνάμε καλά. Δεν ξέρω. Καλά κάνετε, καλά περνάτε, σας ακούω. Εντάξει, τι χαβαλές πάνω απ' όλα, αδερφέ, τι να κάνουμε τώρα, γι' αυτό ζούμε. Τι νομίζεις, να βγάζεις λεφτά με χαβαλές, τι ωραίο είναι? Δεν υπάρχει. Ναι, είναι το καλύτερο πράγμα. Ο Κόρκας βγάζει. Εμείς καλεσμένοι είμαστε. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Αλλά κάνουμε το δικό μας. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτή η μουσική. Πες μας λίγο για το τραγούδι αυτό. Το τραγούδι αυτό πρώτα απ' όλα εσύ θα μου πείτε πώς σας φαίνεται. Εγώ το έχω ξανακούσει, το ακούω στο μπαράκι. Όταν βγαίνουν κόλκα. Όταν... Εγώ επειδή είμαι της εκκλησίας και του κατηχητικού γενικότερα. Ναι, ναι. Ναι, δεν πηγαίνω σε αυτά τα τέτοια τα αντιχριστιανικά που πηγαίνετε εσείς τα βράδια και πίνετε αλκοόλ και βλέπετε κομμενάκια. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Αλλά κάτι μου θυμίζει, Αντώνη, κάτι το έχω πιάσει τα αυτή μου κάπου. Τι γίνεται? Ναι. Για λέγε, τι κάνεις, πότε βγήκε? Έχει βγει εδώ πέρα και εδώ και δύο εβδομάδες. Τα ακούμε δυνατά και πιστεύουμε να πάει με τη βοήθεια του κόσμου ψηλά. Ωραία. Κάτι μου λέει ο Γιαννούλης, με το Μαλλιά μαζί είστε? Το τραγούδι. Ναι, ναι, με το Γιάννη το Μαλλιά. Σου είπα ρε, ο Μαλλιάς εκτός από το barber shop που έχει. Το barber shop χαβαλέ κάνει, εγώ πιστεύω. Το άλλο είναι το... Εγώ πιστεύω την ώρα που κουρεύει μέσα στο κεφάλι του φτιάχνει τραγούδια. Ο καθένας όπως μπορεί, φίλε, έτσι είναι, ναι. Έτσι. Όχι, το... Το κομμάτι το έχω γράψει μόνος μου, μουσική και στίχους, έτσι. Α, ναι. Είναι και μουσική και στίχους, είναι δικό μου. Ω, σούπερ, μπράβο σου. Είναι... Καλλιτέχνης, ρε φίλε, αυτό. Αυτό γουστάρω. Εντάξει, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μπράβο, μπράβο, τέλεια. Και τώρα με το Μαλλιά τι κάνεις, γιατί κάτι μου είπαν ότι συνεργάζεστε, κινείστε γενικά. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πάει. Έμπειρος είναι, δικτυωμένος είναι, το έχει το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Δεν είναι και εύκολο, το καταλαβαίνεις. Δώσ' μας λίγο για σένα, από πού είσαι εσύ? Εγώ είμαι από την Άνδρο, μισός, καταγωγή ο πατέρας μου από την Άνδρο, η μητέρα μου είναι από τα Τρίκαλα, Θεσσαλία. Είμαι μια διασταύρωση νησιώτη και Θεσσαλού. Σαν εμένα. Φίλε, Άνδρο είχα περάσει, πήγα μια φορά στην Άνδρο και πέρασα απίστευτα καλά. Αγία Άννα δεν λέγεται εκεί? Αγία Άννα δεν λέγεται, πώς λέγεται να... Έχουμε Αγία Άννα, έχουμε Αγία Μαρίνα, έχουμε πολλές. Τα ξέρεις αυτά τις Αγίες? Τις Αγίες, ναι, αλλά σε παραλία, στην εκκλησία δεν πάω. Τα ξέρουμε εμείς τώρα, ντόπι. Και πώς βρέθηκες εδώ τώρα, Θεσσαλονίκη είσαι? Τώρα δεν είμαι Θεσσαλονίκη, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Αθήνα. Ναι. Γνωρίστηκα με τον Γιάννη τον Μαλλιά μέσω του Αποστόλη του Μαλλιά που έχει κάνει την ενορχήστρωση στο κομμάτι. Και ήρθα Θεσσαλονίκη να μιλήσαμε για το κομμάτι. Ωραία. Προχωράτε. Μπράβο. Προχωράμε να δούμε πού θα μας βγάλει. Ωραία. Εμφανίσεις Αθήνα τίποτα κλεισμένες? Αυτή τη στιγμή κάνουμε... Είμαστε σε αναμονή για τις εμφανίσεις του καλοκαιριού. Και το καλοκαίρι θα εμφανιστούμε λογικά σε όλη την Ελλάδα. Από εδώ τα μέρη μας? Λογικά τα μέρη σας, τα ωραία μέρη τώρα Θεσσαλονίκη δεν θα έρθει. Βέβαια, αυτό είναι. Από κοντά πρέπει, από κοντά, γιατί... Εννοείται, τι, μόνο στα κλαμπ, πρέπει και live. Live, εννοείται. Σαν το live δεν έχει, φίλε. Σαν το live, φίλε, έχεις άμεση επαφή με τον κόσμο, αυτό είναι. Να το διασκεδάσεις κιόλας. Είναι το καλύτερο. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα αυτό. Είναι το καλύτερο μου πράγμα. Τέλεια. Τρίκαλα και Άνδρο, ε. Ο Γιαννέλος ξέρεις ότι είναι το Ρόντο και η Καρδίτσα. Είμαστε... Κοντοχωριανοί. 26 χιλιόμετρα. Ένα ισιάδι. Έτσι το λέω. Ένα ισιάδι είναι. Μια γκαζιά. Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι. Περνάς τα τζάμπο και έφτασες. Έχει τζάμπο στην Καρδίτσα. Στο 13ο χιλιόμετρο, είναι 26 χιλιόμετρα Καρδίτσα, Τρίκαλα και στο 13ο ντάγκ χιλιόμετρα έχει τζάμπο. Και για Καρδίτσα και για Τρίκαλα. Μοιράζουν την απόσταση. Ναι. Ωραία, φίλε, αυτό είναι επιχειρηματική αύρα. Ναι. Τι να πω. Αντώνη μου, περιμένουμε ενημέρωση για το πότε θα εμφανιστεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίως μας ενδιαφέρει Θεσσαλονίκη. Ωραία, γιατί Αθήνα λίγο δύσκολα κυκλοφοράμε τελευταία. Καλό τάξη εδώ να είναι το τραγούδι, πολύ ωραίο, το ακούμε.
ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να τα ακούτε και να διασκεδάζετε. Χαίρομαι. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Ωραία, και όταν έρθει τόσο σήμα εδώ πέρα, να σε βγάλει ο Γιάννη που βγαίνει, γιατί εγώ δεν ξέρω πού είναι. Εγώ τα θα πάω. Εγώ δίπλα του θα πηγαίνω. Τα Tendy Boy. Θα βάζω τον Αντώνη μπροστά και εγώ από πίσω. Ναι. Για να ξέρει, για να ακολουθώ. Εντάξει. Θα μιλάτε προφανώς και την πόση είστε και κοντοφυλιά. Θα μιλάμε και εμείς. Καραγκούνικα, θα καταλαβαινόμαστε. Εγώ θα πιάσω τα νησιώτικα. Όταν το λέω, δεν έχει νερό ούτε στα. Ένα νησιώτικα, ούτε και ο άλλο Θεσσαλονίκη, θα μα το λέει εκεί πέρα ο καθένα τα βιτανικά του. Δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Δεν θα μπορούμε να την εννοηθούμε. Το να παραγγέλουμε, αυτό είναι το. Θα μιλάμε καθαρά όταν θα έρχεται η σερβιτόρα ή ο σερβιτόρος. Εκεί θα. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι. Εδώ ο σερβιτόρος είναι από το Μονακό, κατάλαβες. Θέλει λίγο γαλλικά να ξέρεις. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περιμένουμε νέα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Περιμένουμε να έρθεις. Να είσαι καλά. Ήταν δύσκολο τώρα, ήταν δύσκολο. Δεν πειράζει, θα κανονίσουμε, δεν είναι. Αυτά είναι απλά πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, φιλιά.